για την περιοδία του Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά και την κινητικότητα που έχουμε εν ώψη των ευρωεκλογών. Όλα αυτά θα τα δούμε μαζί με τον Υφυπουργό Εσωτερικών, αρμόδιο για τα θέματα Μακεδονίας Θράκης και βουλευτή της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, τον κύριο Στάθη Κωνσταντινίδη. Καλησπέρα, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ θερμά που είστε μαζί μας. Καλησπέρα, εγώ για την πρόσκληση. Ευχαριστώ θερμά. Να ξεκινήσω πρώτα με ένα σχόλιο σας και μάλλον ενημέρωσή σας για την πυρκαγιά που έχουμε στα Πιέρια, έτσι, που είναι στην Κατερίνη, έρχεται και προς την πλευρά της Κοζάνης. Για πείτε μας, κύριε Υπουργέ, τι ενημέρωση έχετε, γιατί ο κόσμος ανησυχεί, αντιλαμβάνεστε. Κύριε Καρυπίδη, πράγματι υπάρχει μια φωτιά σε εξέλιξη. Καταλαβαίνετε ότι δεν μπορώ να μπω σε επιχειρησιακά ζητήματα. Είχα μια επικοινωνία μόλις πριν από λίγο με το Γενικό Περιφερειακό της Βορείου Ελλάδας, που με ενημέρωσε ότι με όλα τα μέσα βρίσκεται σε προσπάθεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς η πυροσβεστική υπηρεσία. Δεν έχει μπει στο νομό Κοζάνης, αλλά ασφαλώς είναι σε ένα σημείο που αφορά 2 και 3 νομούς. Μίλησα και με τον κύριο Δήμαρχο, επιβεβαιώνει και από τις κατατόπους αυτοψίες τα ίδια στοιχεία. Καταλαβαίνετε ότι επειδή και οι κλιματικές συνθήκες επηρεάζουν και την πορεία της φωτιάς και την έντασή της, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Πάντως όλα τα μέσα αυτή τη στιγμή λειτουργούν στην περιοχή προκειμένου να αντιμετωπιστεί. Παράλληλα με την πυροσβεστική και η δασική υπηρεσία προσπαθεί να συνδράμει στις προσπάθειες για την αντιμετώπιση της κατάστασης. Επιχειρούν και κανένα. Το σημαντικό πάντως είναι ότι δεν υπάρχει προς όρας κάποια απειλή και κάποιος αυξημένος κίνδυνος είτε για εγκαταστάσεις είτε για κατοίκους, για ανθρώπους, για οικισμούς εκτός από ένα καταφύγιο που βρισκόταν κοντά. Δεν υπάρχει κάποιος άλλος κίνδυνος επί του παρόντος. Ναι, αυτή τη στιγμή επιχειρούν και Καναντέρ. Θα συνεχίσει η επιχείρηση, έτσι. Δεν έχει τεθεί ακόμα υπό έλεγχο η πυρκαγιά. Είναι βέβαια έρπους, αλλά δεν έχει τεθεί υπό έλεγχο ακόμη. Και Καναντέρ και ελικόπτερα και Καναντέρ, όχι τη στιγμή που μίλησα και σας λέω ότι δεν, μίλησα δεν πριν είχε από λίγο. Δεν είχε τεθεί. Δεν μιλούμε για μια απολύτως ελεγχόμενη κατάσταση. Ωραία, ωραία, να ευχηθούμε όλα να κυλήσουν ομαλά. Πάμε λοιπόν τώρα στα πολιτικά. Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα στα Καλάβρητα. Αρχίζει η κινητικότητα των πολιτικών αρχηγών εν ώψη των ευρωεκλογών. Ο Στέφανος Κασελάκης θα πάει στην Κρήτη. Βλέπουμε εδώ τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Πού μπαίνει ο πύχης στις ευρωεκλογές και ποιο είναι το διακύβευμα για τη Νέα Δημοκρατία? Κοιτάξτε λίγο. Ασφαλώς οι ευρωεκλογές αφορούν την πορεία και την παρουσία της Ελλάδας στην Ευρώπη. Το πρόσωπο που πρέπει να έχει η Ευρώπη και την λειτουργία των μηχανισμών της για την αντιμετώπιση των σταθερών, αν θέλετε, ζητημάτων που την απασχολούν και των έκτακτων φαινομένων που καλείται να αντιμετωπίσει σε ένα ευμετάβλητο διεθνές περιβάλλον με πολλά απρόοπτα, όπου δυστυχώς οι μηχανισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αρκετές περιπτώσεις έχουν αντιδράσει με καθυστέρηση. Από την άλλη όμως ασφαλώς και υπάρχει και εσωτερικό πολιτικό διακύβευμα υπό την έννοια ότι για μας, για τη Νέα Δημοκρατία, πρέπει να υπάρξει μια ισχυρή εντολή επιβεβαίωσης της πολιτικής σταθερότητας και της συνέχισης του κυβερνητικού έργου. Κατ' επέκταση λοιπόν μια επιδοκιμασία των πεπραγμένων μας. Πάντως αυτό που λέτε, το λένε και οι δημοσκοπήσεις, αυτό που λέτε, το λένε και οι δημοσκοπήσεις, τι λένε, ότι πάνω από ένα 50%, 55% αν θυμούμε καλώς, θα ψηφίσει με κριτήρια την εσωτερική πολιτική. Ούτε ένα 26% νομίζω είναι που θα ψηφίσει με κριτήρια Ευρώπης. Έτσι, Ευαγγέλη. Αυτό δείχνει η δημοσκοπήση. Άρα λοιπόν εδώ το διακύβευμα είναι και το πώς πάει η κυβέρνηση καλά στη χώρα και τι κάνει και η αντιπολίτευση. Καλώς ή κακώς. Καλώς ή κακώς. Αλληλεπιδρούν οι δύο αυτές παράμετροι. Δεν μπορούμε να το αγνοήσουμε αυτό και έχει έντονα πολιτικό, αν θέλετε, πολιτική οσμή αυτή η διαδικασία. Εάν η Νέα Δημοκρατία είναι κάτω από το 41% των εθνικών εκλογών, δημοσκοπικά φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή, βέβαια προηγείται κατά πολλές ποσοστιαίες μονάδες από το δεύτερο κόμμα, αλλού σε άλλες δημοσκοπήσεις είναι 16%, αλλού 20%. Δείχνει ότι η Νέα Δημοκρατία δημοσκοπικά βρίσκεται χωρίς την αναγωγή, προσέξτε κύριε Υπουργέ, κοντά στο 29-30% στην πρόθεση ψήφου, σήμερα που μιλάμε. Εάν επικρατήσει τελικώς αυτό το αποτέλεσμα,
θα είναι ένα ισχυρό μήνυμα αλλαγής πολιτικής που πρέπει να κάνει η κυβέρνηση στο εσωτερικό της χώρας. Κύριε Καρυπίδη, η Νέα Δημοκρατία, η σημερινή κυβέρνηση, δεν περιμένει προφανώς το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών για να βγάλει τα συμπεράσματά της, διότι βρίσκεται σε πολύ στενή επαφή και επικοινωνία με όλους τους κλάδους, με όλα τα κοινωνικά στρώματα, με την κοινωνία την ίδια. Από εκεί πέρα, ασφαλώς έχει σημασία το αποτέλεσμα και ως ποσοστό. Αλλά προσέξτε λίγο, δεν μπορούμε να συγκρίνουμε τις ευρωεκλογές με την πολύ μεγάλη αποχή που εμφανίζουν διαχρονικά στη χώρα, με τις εθνικές εκλογές. Θα συγκρίνουμε ευρωεκλογές με ευρωεκλογές. Και προσέξτε επίσης το γεγονός ότι στις προηγούμενες τουλάχιστον δύο, αν θυμάμαι καλά, εδώ και 14-15 περίπου χρόνια, οι ευρωεκλογές πάντα προηγούνταν των εθνικών εκλογών και ήταν και ένα προμήνυμα, προάγγελμα του αποτελέσματος για τις εθνικές εκλογές. Δεν μπορούμε να πούμε ότι το ίδιο ισχύει στην αντιστροφή αυτής της αλληλουχίας. Ναι, αλλά αυτό επιβεβαιώνει ότι έρχεται μετά από ένα χρόνο από εθνικές εκλογές, τώρα οι ευρωεκλογές, που είναι ένα crash test του πρώτου χρόνου διακυβέρνησης της νέας κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας για το πώς πάει τον πρώτο χρόνο. Το να βλέπετε και αυτό έτσι. Οι ευρωεκλογές δεν βγάζουν κυβέρνηση. Όταν, ας πούμε, το 2019 οι ευρωεκλογές ήταν έναν ή κάποιους μήνες πριν από τις εθνικές εκλογές, εκεί προφανώς το μήνυμα ήταν απολύτως πολιτικό και αφορούσε την εσωτερική πολιτική σκηνή. Άρα, εάν οι ευρωεκλογές δεν βγάζουν κυβέρνηση, μπορούμε να πούμε στους... Από την ανάλυση των ευρημάτων... Ναι. Με συγχωρείτε, ναι. Πείτε μου. Εάν οι ευρωεκλογές δεν βγάζουν κυβέρνηση, μπορούμε να πούμε τότε στους ψηφοφόρους, μπορούν και χαλαρά να ψηφίσουν και μικρότερα κόμματα δηλαδή. Είπα ακριβώς το αντίθετο προηγουμένως, ότι έχουν σημασία και έχουν σημασία γιατί, αν θέλετε, πυροδοτήθηκε και μια πολιτική ένταση λίγους μήνες πριν, δύο μήνες πριν, από την πρόταση δυσπιστίας που υπέβαλαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, δίνοντας ακριβώς αυτόν τον έντονα πολιτικό χαρακτήρα στην πάντως, προεκλογική η αίσθηση που παίρνουμε εμείς πάντως είναι ότι θα είναι πολλωμένες οι ευρωεκλογές. Δεν θα είναι οι ευρωεκλογές οι χαλαρές που γνωρίζαμε. Φαίνεται ότι υπάρχει μια πόλωση, διότι είναι πολλά τα διακυβεύματα. Η κυβέρνηση θέλει να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες που παρουσιάζονται και με τα ψηφίσματα από την Ευρώπη για το κράτος δικαίου, με το δυστύχημα των Ντεμπών, όλα αυτά τα οποία γίνονται το τελευταίο διάστημα και θα τα κουβεντιάσουμε έτσι και με την συνδρομή των συναδέλφων. Από τη μια είναι αυτό που θέλει η κυβέρνηση, από την άλλη όμως η εξωματική αντιπολίτευση και ο Στέφανος Κασελάκης είναι ένα προσωπικό του στίχημα τι δυνάμεις θα καταγράψει στην κάλπη, που έχει να κάνει και με το δικό του μέλλον. Έτσι, προσέξτε το τώρα. Το ίδιο και ο Νίκος Ανδρουλάκης. Είναι δηλαδή, νομίζω, πολύ πολιτικοποιημένες αυτές οι εκλογές. Πολύ αυτές οι ευρωεκλογές. Για όλα τα κόμματα είναι ασφαλώς και δεν προσπαθώ να υπεκφύγω τις ερωτήσεις. Για μας είναι μια ξεκάθαρη νίκη με κριτήρια ευρωεκλογών. Ξεκάθαρη νίκη, ξεκάθαρη διαφορά, συνέχιση της εμπιστοσύνης, συνέχιση της εντολής προκειμένου μέσα από αυτήν να υπάρξει πολιτική σταθερότητα και να συνεχιστεί το μεταρρυθμιστικό έργο. Γιατί κακά τα ψέματα, αν δεν υπάρχει η ισχυρή εντολή προς ένα κόμμα που τίθεται στην κρίση των πολιτών και των ψηφοφόρων σε μια εκλογική διαδικασία, καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό δημιουργεί προβλήματα. Εν όψη μάλιστα του ότι έχουν εκδηλωθεί και συμπεριφορές, πολιτικές έτσι, εκφράσεις, από οικονομικούς κύκλους που προσπαθούν να δημιουργήσουν προβλήματα, που προσπαθούν να ανασχέσουν, που προσπαθούν να κοντίνουν τη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και νομίζω στην διαδικασία της πρότασης δυσπιστίας ήταν πολύ ξεκάθαρη η θέση του κυρίου Πρωθυπουργού, ότι δώστε μου την ισχυρή εντολή να συνεχίσω. Όποιοι έχουν βλέψεις να έχουν έναν πολιτικό ρόλο, ας κατέβουν στις εκλογές. Ναι, αλλά τώρα ο κύριος Παπασταύρου και ο κύριος Μπρατάκος πού πήγαν τώρα εκεί πέρα, έπρεπε να πάνε? Νομίζω ότι το ζήτημα αντιμετωπίστηκε από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό άμεσα με τον ξεκάθαρο τρόπο που αντιμετωπίζει καταστάσεις που εκπέμπουν λάθος μήνυμα. Τώρα, αυτό που ισχυρίζεται και η αντιπολίτευση και η εφημερίδα η Εστία, αλλά έχουμε και την Αγκυρία Κρήτα, της κάνει μήνυση η σύζυγος του Πρωθυπουργού, έτσι, το ότι πήγε με εντολή του Πρωθυπουργού οι δύο υπουργοί του εκεί πέρα για να τα βρούνε. Όπως λέει και το μήνυμα το οποίο φέρεται να παίζει και στη δημοσιότητα. Τώρα το πόσο αληθές είναι θα φανεί έτσι με την παρέμβαση της δικαιοσύνης. Εδώ νομίζω ότι έχουν διαψευστεί από όλες τις πλευρές. Πρόκειται δυστυχώς για μια χυδαία
επίθεση, καθόλου πολιτική, εντελώς παραπολιτική, που νομίζω ότι θα κριθεί ασφαλώς από την δικαιοσύνη για όσους υποπίπτουν σε τέτοιες... Εσείς τώρα λέτε ξεκάθαρο, νομίζω, λέτε ξεκάθαρο ότι τα συμφέροντα... Καταδικαστές. Ναι, καταδικαστές. Ναι, λέτε ξεκάθαρο ότι τα συμφέροντα τώρα θέλουν να πλήξουν την κυβέρνηση και συγκεκριμένα η εκδότης είναι συγκεκριμένος. Μιλάτε για τον κύριο Μαρινάκη. Θέλει να πλήξει την κυβέρνηση. Θέλει να ευνοήσει την αντιπολίτευση και ποιον από την αντιπολίτευση. Διότι για να χτυπήσεις, για να χτυπήσεις κάποιον, κάποιον πρέπει να ανεβάσεις. Εδώ πέρα υπάρχει... ναι, σας ξαναλέω ότι είναι φανερό ότι υπάρχει μια κυβέρνηση που απολαμβάνει τις εμπιστοσύνες των πολιτών. Έχει μια πολύ φρέσκια εντολή με πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό και αντιλαμβανόμαστε νομίζω όλοι ότι εδώ γίνεται μια προσπάθεια να μην υπάρχει αυτή η πολιτική ισχύς, να μην υπάρχει αυτή η αποφασιστικότητα και δυνατότητα να εφαρμόζονται πολιτικές στη χώρα βάσει ενός προγράμματος που έχει εκπονηθεί, έχει ανακοινωθεί και έχει τύχει της επιδοκιμασίας του πολύ μεγάλου κομματιού του εκλογικού σώματος και γίνεται μία προσπάθεια από την μία σε πολιτικό επίπεδο με την εκμετάλλευση δυστυχώς ενός τραγικού συμβάντος με μία πολύ άσχημη εικόνα και μία επιθετικότητα και την προσπάθεια σπήλωσης μιας παράταξης με εκφράσεις που εκφεύγουν της πολιτικής κριτικής, πέρα από την προσπάθεια δηλαδή ανάδειξης των πραγματικών αιτίων ενός τραγικού συμβάντος, με την εκμετάλλευση δυστυχώς, θα ξαναπώ, του ανθρώπινου πόνου και από την άλλη κάποιων κύκλων οικονομικών και εκδοτικών που θέλουν να κοντίνουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ναι, έχει ενδιαφέρον αυτό. Γιατί θέλουν να τον κοντίνουν, αν θέλουν αυτοί πραγματικά να πράξουν αυτό και πού διαφωνούν μαζί του και τι ζητούν. Εδώ τώρα πρέπει να μάθουμε τι συμβαίνει εκεί πέρα. Έτσι, έχει ενδιαφέρον. Κώστας Μαυρίδης. Θέλω να κάνω ένα ερώτημα που έχει να κάνει και με τις ευρωεκλογές. Η Δυτική Μακεδονία έχει και εκπροσώπηση σε αυτές μέσω από τη Νέα Δημοκρατία αλλά και από άλλα κόμματα σε ό,τι αφορά τις υποψηφιότητες. Αλλά και τον δικό σας ρόλο σε σχέση με την απολιγνητοποίηση και την επόμενη μέρα. Είναι αλήθεια ότι έχετε μια κινητικότητα σε ό,τι αφορά τις εκδηλώσεις, τις δράσεις. Προγραμματίζετε και ένα φόρουμ που έχει να κάνει με την ενέργεια και τα Βαλκάνια τον ερχόμενο μήνα, το Μάιο. Πού πάει η ιστορία της απολιγνητοποίησης? Θα αρχίσουμε να βλέπουμε εκταμίευση χρημάτων, επενδύσεις, δημιουργία θέσεων εργασίας? Γιατί ξέρετε, θα αποτελέσει και μέρος των κριτηρίων για να πάει ο κόσμος να ψηφίσει στις ευρωεκλογές. Το Δυτικό Μακεδόνιο σίγουρα. Ναι, έχετε δίκιο. Είναι νομίζω πολύ εμφανές ότι υπάρχει μια εντονότατη κινητικότητα σε αυτό το ζήτημα και αφορά τόσο την προκήρυξη, την πρόσκληση, την απεύθυνση προσκλήσεων για την προσέλκυση επενδύσεων με τα πολύ ισχυρά οικονομικά κίνητρα που συνοδεύουν αυτή την διαδικασία και από την άλλη μια μόχλευση, μια συζήτηση γύρω από τα ενεργειακά ζητήματα προκειμένου ακριβώς να εμπεδωθούν όλες αυτές οι αλλαγές που συμβαίνουν όχι μόνο στην περιοχή, όχι μόνο στη χώρα αλλά σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και αφορούν πάρα πολλούς κλάδους της οικονομικής δραστηριότητας και σε αυτό θέλει να συμβάλλει και η πρωτοβουλία που πήραμε για τη διοργάνωση ενός διεθνούς συνεδρίου, μιας έκθεσης με την συνεργασία της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, της ΔΕΘ ΧΕΛΕΞΠΟ, για την διοργάνωση αυτού του γεγονότος συνεδριακού εκθεσιακού στο νομό Κοζάνης, στην καρδιά των ενεργειακών εξελίξεων, με την προσέλκυση όλων των παικτών που κινούνται γύρω από αυτήν την υπόθεση της ενεργειακής και αναπτυξιακής μετάβασης της περιοχής. Ουσιαστικά δηλαδή αξιοποιούμε το πολύ ισχυρό σήμα και την εμπειρία, την εκθεσιακή εμπειρία της ΔΕΘ και προσκαλούμε ερευνητικά κέντρα, πανεπιστήμια, επιμελητήρια, τα εμπλεκόμενα υπουργεία και φυσικά ειδικούς από όλη την Ευρώπη προκειμένου να δώσουν τις γνώσεις τους, τις εμπειρίες τους, να ανταλλάξουμε καλές πρακτικές και να φέρουμε κυρίως και ανθρώπους της αγοράς και επιχειρηματίες που ενδιαφέρονται να επενδύσουν, είτε αυτό αφορά
στις ήπιες μορφές ενέργειας, είτε αφορά στην αποθήκευση, είτε αφορά στο υδρογόνο, παράλληλα με όλες τις τεχνολογικές εξελίξεις που θα μας οδηγήσουν σε αυτήν τη νέα εποχή. Αυτό εμείς θέλουμε να συμβεί στον νομό Κοζάνης, γι' αυτό το Balkan Forum, ένας θεσμός του Υφυπουργείου Μακεδονίας Θράκης, αποφασίσαμε να πραγματοποιηθεί στα τέλη Μαΐου, 23 με 25 Μαΐου, στον νομό Κοζάνης. Μας ξαναθυμίζετε το εκθεσιακό κέντρο, κινδυνέψαμε να το ξεχάσουμε. Θα γίνει στο εκθεσιακό κέντρο στα Κύλα. 3 χρόνια μετά έχουμε να δούμε λειτουργία του και κάποια δράση. Ναι. Είναι γεγονός. Νομίζω ότι είναι ένα σημείο που εξυπηρετεί την ευρύτερη περιοχή. Έχει μια ιστορία εκθεσιακή και θέλουμε να, να του ξαναδώσουμε αυτή τη δυναμική. Ασφαλώς σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς και με το επιμελητήριο, με το ΕΒΕ. Βαγγέλης Χριστόδουλος. Έλα, Βαγγέλη. Ναι, ένα σχόλιο θα ήθελα. Δεν είναι μείζον πολιτικό θέμα, αλλά έχει την πολιτική σημασία του για την άρση διαγραφής του κυρίου Αμανατίου του Περιφερειακού τη Νέα Δημοκρατία. Ένα σχόλιο. Κοιτάξτε λίγο. Το κόμμα υπό τις συνθήκες της περίοδου είχε δώσει ένα χρήσμα ως γνωστόν. Η Νέα Δημοκρατία είχε δώσει το χρήσμα της στον Γιώργο τον Κασαπίδη. Όσο όφυλαν τα μέλη της συντεταγμένα υπερασπίστηκαν αυτήν την απόφαση. Προσωπικά ασφαλώς την υπερασπίστηκα με το σθένος που συνηθίζω να υπερασπίζομαι τις πολιτικές αποφάσεις και επιλογές. Σήμερα υπήρξε μια αλλαγή τις προηγούμενες ημέρες. Η Νέα Δημοκρατία, τα όργανα της αποφάσισαν την επάνωδο του κυρίου Αμανατίδη. Για μένα τα κριτήρια της αρχικής μου τοποθέτησης δεν έχουν αλλάξει. Ασφαλώς όμως σέβομαι τις αποφάσεις. Νομίζω ότι σε αυτήν την επόμενη ημέρα, εν ώψη των πολλών ζητημάτων που ασχολούν την περιοχή μας, εν ώψη των προκλήσεων στις οποίες βρίσκεται μπροστά ο νομός Κοζάνης στη Δυτική Μακεδονία, πρέπει να είμαστε όλοι ενωμένοι. Άρα, οι αυτοδιοικητικές εκλογές έχουν τελειώσει, δεν υπάρχουν διαχωριστικές γραμμές, πρέπει να συναθροίσουμε δυνάμεις. Από τη θέση μου ως υφυπουργός Μακεδονίας Θράκης, εξυπακούεται ότι έχω συνεργασία με όλους τους αιρετούς της περιοχής αναφοράς, πολλό μάλλον με τους αιρετούς της Δυτικής Μακεδονίας. Αλλά αφού πλέον ήρθησαν και αυτές οι συνθήκες που ίσχυαν το προηγούμενο διάστημα, νομίζω ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος για να υπάρχουν διαχωριστικές γραμμές. Πρέπει να συνεργαστούμε όλοι για το καλό του τόπου μας. Ωραία. Να ευχαριστήσω θερμά τον κύριο Κωνσταντινίδη για την παρουσία του. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Να είστε καλά, κύριε Κωνσταντινίδη. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Πάω σε διαφημίσεις και σε λίγο πάλι μαζί.